Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Τσαπλαρίδης. Κυρία Μάρτυρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Καλημέρα σας. Στεκόμαστε σήμερα μπροστά σας με απέραντη θλίψη, μη μπορώντας ούτε κατά διάνοια να διανοηθούμε τον εφιάλτη που περνάτε. Τον αμέτρητο πόνο σας καμιά λέξη δεν μπορεί να τον αποτυπώσει, ούτε και δυστυχώς να τον σβήσει. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι ως γονεί και εμείς θέλουμε να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να αποδοθούν οι ευθύνες σε όλους όσοι ευθύνονται για την ασύλληπτη αυτή τραγωδία. Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε εσάς, τους πενθούντες γονείς, τους επιζήσαντες του δυστυχήματος, αλλά και ολόκληρο τον ελληνικό λαό, ότι βρισκόμαστε εδώ για να διεξαγάγουμε μια διαφανή και ολοκληρωμένη έρευνα για τα βαθύτερα αίτια αυτής της τραγωδίας, προκειμένου ποτέ ξανά, επαναλαμβάνω, ποτέ ξανά, να μην βιώσει κανένας γονιός αυτό που εσείς βιώνετε. Θεωρούμε επίσης χρέος μας να τονίσουμε, αναφερόμενοι πλέον στο διαδικαστικό κομμάτι της σημερινής σας παρουσίας εδώ, ότι θα ακούσουμε όλα όσα θα πείτε, χωρίς καθόλου να παρέμβουμε ή να σας διακόψουμε. Όχι μόνο επειδή αυτά που θα πείτε είναι εξαιρετικά σημαντικά για το έργο της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής και οφείλουμε να τους δώσουμε εξαιρετικά μεγάλη προσοχή, αλλά και γιατί επιβάλλεται απόλυτο σεβασμός όχι μόνο στα λόγια σας, αλλά και στη συναισθηματική σας φόρτιση. Το μόνο που θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε προς διευκόλυνσή σας είναι ότι, αν και εφόσον μετά την κατάθεσή σας ανακύψουν ερωτήματα που θα ήταν καλό να διευκρινιστούν περαιτέρω, τότε και μόνο τότε θα πάρουμε το λόγο, εκφράζοντας τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια. Παρακαλούμε για την κατάθεσή σας. Ευχαριστώ, κύριε Τσαρδαρίδη.